Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα, το έργο στην πλατεία, στην πλατεία Ελευθερίας, ο εξοραϊσμός της Πλατείας Ελευθερίας, το οποίο κινείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί είναι κοντά σε αυτά που στην αρχή είχαμε συμφωνήσει με τον εργολάβο. Δυστυχώς ο καιρός την τελευταία εβδομάδα δεν ήταν σύμμαχος με την αφόρητη ζέστη και με τον καύσωνα που υπάρχει. Μας πήγε τρεις-τέσσερις μέρες πίσω. Όμως θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα. Μακάρι στα χρονοδιαγράμματα, τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που θέτουμε πλέον στα έργα να ξεφεύγουν για τρει, τέσσερι ή πέντε μέρε. Άρα το αμέσω επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα, ενδεχομένω και στο τέλο αυτή τη εβδομάδα, αλλά για να είμαστε ασφαλεί, την επόμενη εβδομάδα θα παραδοθεί το δυτικό τμήμα τη Πλατεία Ελευθερία, ούτω ώστε οι επιχειρηματίε εκεί να αναπτύξουν τη δραστηριότητά του, η οποία έχει φύγει το τελευταίο διάστημα με το έργο της Πλατείας Ελευθερίας να κερδίσουμε τη σεζόν από 15, 17, 20 Ιουνίου μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου, τέλος Οκτωβρίου όπου θα επεκταθεί ε, μέσα στο, στα καταστήματα τους η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας κυνηγάμε να πιάσουμε τους στόχους της Πλατείας Καζαντζάκη που βρίσκεται δίπλα ε, νοτιότερα της Πλατείας Ελευθερίας, έως τέλος του μήνα αρχές Ιουλίου, να αποδεσμευτούν και από εκεί η οικονομική δραστηριότητα. Ε, γίνεται μια παρέμβαση η οποία ε, βελτιώνει αρκετά και αισθητικά και το αισθητικό αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Αντικαταστούμε, γίνεται μια αντικατάσταση του μαρμάρου με πορόδες υλικό, λίγο πιο φιλικό στο περιβάλλον, βελτιώνοντας και το μικροκλίμα. φυτεύονται αρκετά δέντρα, πόδι δέντρα, τα οποία και, και αυτά θα βελτιώσουν αρκετά το αισθητικό αποτέλεσμα της Πλατείας Ελευθερίας. Ε, νομίζω ότι ο στόχος της σωστής εκτέλεσης του έργου και σε σφιχτά χρονοδιαγράμματα ε, είναι ένα από τα ζητούμενα και θεωρούμε ότι θα το πετύχουμε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Εδώ έχει γίνει μια παρερμηνία καθώς η αρχική μελέτη η οποία είχε υποβληθεί από την υπηρεσία την τεχνική υπηρεσία προέβλεπε υδάτινο στοιχείο, ένα συντριβάνι εκεί, απορρίφθηκε από την αρχαιολογία καθώς άλλαζε τελείως η, αρχιτεκτονική, η βραβευμένη αρχιτεκτονική μελέτη. Άλλα τη φυσιογνωμία ουσιαστικά τη Πλατεία Ελευθερία. Στη νέα βραβευμένη αρχιτεκτονική μελέτη επίση δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει υδάτινο στοιχείο. Ε, Ω εκ τούτου, για να μπορέσουμε ενδεχομένω να συμπληρώσουμε κάτι σε υδάτινο στοιχείο, θα πρέπει να προκυριχθεί νέο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Όμω. Ε, σε μια βραβευμένη αρχιτεκτονική μελέτη του 1994 δεν υπήρχε η πρόβλεψη και σε μια μελέτη του 2023 ξανά δεν υπήρχε πρόβλεψη. Φαντάζομαι ότι ε, δεν θα είναι εύκολη η διαδικασία του να μπορέσει να τοποθετηθεί ένα συντριβάνης στην Πλατεία της Ελευθερίας.